Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά το νόμο Τέρας, δεν υπάρχει και καμιά άλλη λέξη, έχει εξαντληθεί το λεξιλόγιο, που ψήφισε για την αύξηση του χρόνου απλήρωτης εργασίας. 10 ώρα, 12 ώρα. Κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Προσπάθεια εκτέλεσης του δικαιώματος της απεργίας. Χτύπημα στο συνδικαλιστικό κίνημα που σχεδιάζει. Μετά λοιπόν από αυτό το μεγάλο δώρο που έκανε στην εργοδοσία, τη μεγάλη εργοδοσία, στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί αυτό απαιτούσαν τόσα χρόνια, ακριβώς να είναι πιο φτηνό το εργατικό κόστος, τώρα έρχεται σήμερα προκλητικά και με ψεύτικους ισχυρισμούς να κάνει ένα ακόμα δώρο. Και τι δώρο? Ζεστό χρήμα κατευθείαν στους επιχειρηματικούς ομίλους, που είναι από τον ιδρώτα και την εργασία κυρίως και όχι μόνο των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι. Και δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Θα μαζέψετε τα λεφτά των νέων εργαζόμενων, αλλά αργότερα και άλλων, όχι μόνο των νέων. Τα εξήγησε ο Χρήστος ο Κατσότης και άλλοι ομιλητές μας. Και θα τα δώσετε να τα επενδύσουν. Με ποιο δικαίωμα, αλήθεια, θα το κάνετε αυτό? Με ποιο δικαίωμα? Και μας λέτε ότι συμφωνούν κιόλας από πάνω? Γιατί τους ρωτήσατε? Όλοι αντίθετοι είναι. Μόνο κάποιοι ξεπουλημένοι το υποστηρίζουν αυτό. Αυτό κάνετε. Για να το καταλάβει και ο νέος ο κόσμος κυρίως, ότι θα του πάρει τα λεφτά, θα τα δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους, το περιβόητο ΤΕΚΑ, το ταμείο αυτό που φτιάχνεται και που δήθεν θα είναι υπό τον έλεγχο κλπ. Φυσικά και θα είναι από τον έλεγχο. Γιατί τι κράτος είναι, η κυβέρνηση, τι, αυτή τη γραμμή δεν θα έχει? Τι θα του πει? Μην δίνεις λεφτά στους επιχειρηματικούς ομίλους. Θα τα κάνετε όλα αυτά με ένα μεγάλο ερώτημα. Θα δώσουν, ξέρουν πόσα, θα πάρουν, δεν ξέρουν. Ποιος θα το καθορίσει αυτό? Το αν θα πάρουν ή αν θα γίνουν καπνός, ή στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα πάρουν πίσω το κεφάλαιο που έχουν βάλει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και είναι προκλητικό να επικαλείστε και να μιλάτε ό,τι σας ακούω, τη Νέα Δημοκρατία, να επικαλείτε τη νέα γενιά και ότι το κάνουμε για τη νέα γενιά. Καλά, δεν συμμαζεύεστε λίγο, λέω εγώ? Ποια νέα γενιά? Των 200, των 300 ευρώ, των 400 στην καλύτερη περίπτωση, της μαύρης εργασίας, του με πτυχία και μεταπτυχιακά που δουλεύουν ταξιτζίδες, που δουλεύουν στις καφετέριες, που δουλεύουν ντελιβεράδες? Ποια νεόλαια, ποιος την έχει καταντήσει εκεί, με αυτές τις σχέσεις εργασίας που θυμίζουν μεσαίωνα, κυριολεκτικά δεν ξέρουν πόσο, πόσο θα δουλέψουν, πόσα θα πάρουν, ποια μέρα θα πάρουν ρεπό, αν πάρουν ρεπό. Πού ζείτε, αλήθεια? Στις βίλες των εφοπλιστών? Πού? Στα σπίτια τα ζάπλουτα από τα 100 που έχουν το μεγάλο κεφάλαιο, οι κεφαλαιοκράτες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες? Βγαίνετε στην πιάτσα, μια βόλτα να κάνετε μόνο στην Αθήνα. Να δείτε το μέλλον που έχετε δημιουργήσει όλοι σας. Για την νεολαία και εδώ δεν χωράνε ούτε ισοπεδώσεις, είναι ούτε τίποτα. Όλοι σας νομιμοποιήσατε, όλες οι κυβερνήσεις, βήμα το βήμα, αυτή την άθλια κατάσταση για τους νέους. Και είναι προκλητικό και χυδαίο, πάρα πολύ χυδαίο, ταυτόχρονα να ισχυρίζεστε ότι οι νέοι πληρώνουν τις συντάξεις των παλιών και να βγαίνει ο κύριος Κερίδης με μίσος. Με μίσος απέναντι στους συνταξιούχους πριν. Να κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα ότι φταίνε αυτοί, οι εργαζόμενοι δηλαδή, για τη χρεοκοπία, ενώ δεν έβγαλε άχνα, για τα 3 εκατομμύρια δραχμών και δισεκατομμύρια κέρδη αμύθιτα, απίστευτα, που έχουν οι κεφαλαιοκράτες όλα αυτά τα χρόνια και που κλήθηκαν οι εργαζόμενοι να πληρώσουν αυτή την κρίση, ενώ οι άλλοι δεν πλήρωσαν τίποτα. Το αντίθετο, πήραν πολλά. Αποτελεί προσβολή μεγάλη σε αυτούς που έχτισαν την Ελλάδα, σε αυτούς που έχουν τσακιστεί κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια, έχουν πληρώσει και με πολλούς θανάτους την καπιταλιστική ανάπτυξη και κατάφεραν με σκληρούς αγώνες, με πολύ σκληρούς αγώνες, να αποσπάσουν ένα μέρος της κλεμμένης υπεραξίας. Ή δεν υπάρχει? Μήπως εσείς τον καπιταλισμό αμείβετε τους εργαζόμενους
και το σύστημά σας με αυτά που παράγει, στο 1/3 βγαίνουν. Τα 2/3 πάνε στην τσέπη των καπιταλιστών. Αυτό είναι έρευνα που δεν την έκανε το ΚΚΕ. Την έκαναν άλλοι. Κατάφεραν λοιπόν να αποσπάσουν ένα μέρος με κάποιες κατακτήσεις από το αδιφάγο κεφάλαιο και από το κράτος τους. Γιατί, ξέρετε, πρέπει να φύγει ο μύθος. Να, οριστικά, τουλάχιστον από το μυαλό των εργαζόμενων, ότι υπήρχε τριμερής χρηματοδότηση. Μονομερής ήταν. Δεν υπήρχε ποτέ τριμερής. Γιατί? Θα το αποδείξουμε κιόλας. Ένα μέρος πλήρωνε ο εργαζόμενος απευθείας. Ναι ή όχι, ναι. Ένα μέρος πλήρωνε το κράτος. Από πού? Από τη φορολογία του εργαζόμενου. 94% οι μισθωτοί και τα άλλα λαϊκά στρώματα, 6% οι κεφαλαιοκράτες που κατέχουν πάνω από 60% του ΑΕΠ. Και ένα μέρος της υπεραξίας που πλήρωνε ο εργοδότης. Δηλαδή μονομερής ήταν η χρηματοδότηση από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τολμάτε τώρα να λέτε στα παιδιά να βρουν τους πατεράδες τους. Να τους θεωρούν υπεύθυνους. Αυτό λέτε όλη την ώρα. Δεν δούλεψαν οι πατεράδες τους. Ποιος θα φτιάξει όλα αυτά που υπάρχουν. Αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και με ποιους όρους και ποιες συνθήκες δουλειάς. Και τους λέτε τώρα ουσιαστικά ότι εσείς φάγατε το ψωμί των παιδιών σας. Αλλά θα το πληρώσετε. Αργά ή γρήγορα και πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. Και ποιοι το λέτε αλήθεια. Για πέστε μας λοιπόν, ποιος έφαγε τα αποθεματικά των ταμείων. Ήταν τα ταμεία, είχαν τεράστια αποθεματικά, ναι ή όχι. Τι τα κάνατε. Και να προειδοποιήσει για τους νέους. Τα τζογάρατε, θα αρχίσω από τα μικρότερα, στο χρηματιστήριο. Τότε μόνο οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ ήταν αντίθετοι. Πάνε. 3,5 δις, Χρήστο, πόσα ήταν, νομίζω. 3,5 δισεκατομμύρια. Πάνε. Τα άλλα τα κάνατε με το PSI. Τα κουρέψατε. Γιατί τα κουρέψατε? Για να μην πληρώσετε το μεγάλο κεφάλαιο που είχε ευνοηθεί και με την ανάπτυξη, αλλά και στην κρίση. Και να πείτε μετά, ορίστε, είναι προβληματικά τα ταμεία. Μόνο στο ΙΚΑ υπολογίζεται ότι φάγατε, κλέψατε 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Δώστε λοιπόν πίσω τα κλεμμένα. Όλα. Όλοι σας. Δώστε τα πίσω, πάρτε τα από εκείνους που έχουν να δούμε. Είναι προβληματικά τα ταμεία ή όχι? Δεν είναι. Και αυτό έχει αποδειχθεί κατά κόρον. Τι άλλο κάνατε? Μειώσατε 40% τους μισθούς και τις συντάξεις. Στείλατε στην πείνα, στη δυστυχία, έναν κόσμο ολόκληρο που δούλεψε μια ζωή, 25, 30, 35 χρόνια, 40 καμιά φορά. Και όλα αυτά για να χρηματοδοτήσετε και τους επιχειρηματίες. Όπως επιστρέφετε τώρα στο 50, που ήταν τα λεφτά άτοκα, μην τα ξαναπώ πάλι, όλων των ταμείων που τότε ήταν, δεν είχαν όταν έδωσε συντάξεις το τίποτα, με μηδενικό επιτόκιο στην ΕΤΒΑ, Μποδοσάκης, και όλοι, έχει πεθάνει βέβαια, αλλά γι' αυτό το λέω, και όλοι οι μεγαλοσκήμονες από εκεί πήραν λεφτά. Και περισσότεροι ρίξαν και κανόνι. Ούτε τα επέστρεψαν, πέρα από το ότι τους δώσατε τα βουνά, τους δώσατε και στη Λάρκο και στα Τσιμέντα και οπουδήποτε αλλού τζάμπα για να κερδίσουν. Αυτό λοιπόν είναι. Τώρα, η επίθεση στο ασφαλιστικό άρχισε παλιότερα, πριν από το 90, αλλά έντονα και με γρήγορα σχετικά βήματα από τη δεκαετία του 90, μετά το 90. Και αυτό σηματοδοτεί και το τι ήθελε ο καπιταλισμός, αλλά και το ότι έφυγε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο από τη μέση, που ορισμένοι δεν τολμάνε να πούν τίποτα, και θα έλεγα στον κύριο Κερίδη ότι το 50 δούλευαν πενθήμερο και 35ωρο, ότι πλήρωναν μηδενικά σχεδόν ποσά θέρμανση, σπίτι, ότι είχαν δωρεάν παιδεία, υγεία, ότι πρόληψη, κοινωνικές παροχές απίστευτες και σε πολύ δύσκολες συνθήκες και παρά τα λάθη που έγιναν. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, είπε η συντρόφισσα η Παπαρίγα. Το σημαντικό του σκιούφα ήταν ότι ξεχώρισε τις συντάξεις από τις συλλογικές συμβάσεις. Το αλλάξατε εσείς του ΠΑΣΟΚ? Όχι. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που κόπτεστε, το αλλάξατε? Είναι στις συλλογικές συμβάσεις συντάξεις? Όχι. Όλοι οι νόμοι, σιούφα, ρέπα, πετραλιά,
Διατηρήθηκαν ακέραιοι και κορυφώθηκε βέβαια η επίθεση δοθήσεις και της ευκαιρίας κατά τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης. Κουτρουμάνος, Λοβέρδος, Βρούτσης, Κατρούγκαλος. Ναι ή όχι. Με ποια στρατηγική κινήθηκαν οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες μάλιστα, όπως είπε Γιάννης Γιώκας, είχατε πει ότι λύνουμε για 30 χρόνια, 40 το ασφαλιστικό. Πούντο. Το αντίθετο έγινε. Ήρθε και η καταιγίδα. Ποιος ήταν ο στόχος? Και μην κάνετε ότι το ξέρετε. Ο στόχος ήταν να απαλλαγεί το κεφάλαιο από τις ασφαλιστικές εισφορές, γιατί είναι κόστος, το λένε όλες οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΣΕΒ. Και να απαλλαγεί και το κράτος, ώστε να γίνει πλέον ατομική υπόθεση η ασφάλιση των εργαζομένων. Και εκεί το πάτε τώρα. Ατομικός κουμπαράς. Ο καθένας μόνος του. Ατομικός κουμπαράς και θα παρακολουθούν οι εργαζόμενοι. Τι μας λέτε τώρα? Θα παρακολουθούν πως πάνε τα επενδυτικά προγράμματα στο χρηματιστήριο? Θα ψάχνουν να βρουν ποιες είναι οι μετοχές που παίζουν? Που δεν... Αυτή τη δουλειά θα κάνουν. Αυτό θα δουλεύουν το πρωί και το βράδυ. Δεν ευκαιρούν και να θέλουν να το κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η γραμμή τώρα, η κατεύθυνση που κινήθηκαν όλες οι κυβερνήσεις. Ένας νόμος που ήταν η πιο αντιδραστική αλλαγή των τελευταίων χρόνων, μετά τους δύο που έφερε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο οποίος τι έκανε? Κατάργησε την κατώτατη σύνταξη. Θέσπισε αυτό που ζητούσαν. Εγγύηση, λέει, 384 ευρώ με 20 χρόνια, λιγότερη με 15, και η άλλη ανταποδοτική. Αυτό θέλανε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτόματα λοιπόν μπήκε στην ίδια τη στρατηγική που συνεχίζει και η νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εξατομικεύεται η ασφάλιση, το κράτος εγγυάται κάτι που δεν μπορεί να ζήσει ποτέ με 300 τόσα ευρώ, εκτός αν εσείς ζείτε να πάρετε αυτή τη σύνταξη. Κατάργησε και έβαλε το ανταποδοτικό σύστημα. Και επομένως ουσιαστικά ο κοινωνικός χαρακτήρας, αυτός που υπήρχε έστω της ασφάλισης, εξανεμίστηκε, κύριε Σκουρλέτη, που είπατε ότι ισοπεδώνουμε. Εμείς ισοπεδώνουμε? Εσείς είσαστε λάτρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η γραμμή της είχε ξεκινήσει με τη Λευκή Δίβλο, την οποία είπατε ότι δεν είναι μαύρη ούτε άσπρη. Για να μην συνεχίσω και τα υπόλοιπα, τα σύγχρονα. Τι άλλο κάνατε? Τρεις πυλώνες νόμος Κατρούγκαλου. Τι λέει ο πρώτος? Κρατικός, υποχρεωτικός με βάση το αναδιαναμετικό σύστημα. Δεύτερος, επίσης υποχρεωτικός με βάση το κεφαλοποιητικό, και ο ασφαλισμένος θα μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε κρατικό και ιδιωτικό. Και τρίτος, μόνο ιδιωτικός, προαιρετικός, με βάση βέβαια το κεφαλοποιητικό. Εδώ πατάει η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι δεν θα τα έκανε, αλλά εσείς προλάβατε. Και εδώ ισχύει η ρίση του Ανιέλη, που ήταν πρόεδρος της Fiat. Γιατί τόσα χρόνια δεν περάσαν σε τέτοια. Εσείς το περάσατε, του ΣΥΡΙΖΑ. Που τι έλεγε? Όπου δεν μπορεί η δεξιά, υπάρχει η χρήσιμη αριστερά. Εντός εισαγωγικών. Να το. Έτσι άνοιξε ο δρόμος. Και βέβαια παραλλαγές και διαφωνίες επιμέρους μπορεί να υπάρχουν. Αλλά στρατηγικά είμαστε στο ίδιο. Πάμε στο νομοσχέδιο και συντομεύω. Εμβληματικό, λέει, νομοσχέδιο. Μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν είναι εμβληματικό, εγκληματικό είναι. Είναι εγκληματικό γιατί υποχρεώνει τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας να πληρώνουν για επικουρική χωρίς, επαναλαμβάνω, να ξέρουν το τι, πότε και πόσο θα πάρουν σύνταξη. Και μη μας λέτε επιχειρήματα, δεν είμαστε μειωμένης αντίληψης συνολικά. Επομένως, το δικαίωμα στη σύνταξη τι κάνει? Μετατρέπει μάλλον με το νομοσχέδιο τον εργαζόμενο από ασφαλισμένο σε επενδυτή. Τι λέτε? Καλά, νομίζω το κοροϊδέψτε τον κόσμο. Θα γίνουν επενδυτές όλα εκείνα τα παιδιά που τσακίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν μεροκάματο, και που οι πατεράδες και οι παππούδες που τους βρίζετε και από πάνω και τους προσβάλλετε τσοντάρουν για να ζήσουν, φτάσαν να ζητάνε από τον παππού γιατί ήταν άνεργοι, γιατί. Έτσι λοιπόν τώρα θα γίνουν επενδυτές. Δηλαδή στον τζόγο. Δεν είναι τζόγος. Δεν είναι λοταρία. Αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή βέβαια.
Και βέβαια φτιάχνεται ένα ταμείο μαϊμούν κατά τη γνώμη μας, το οποίο λέτε ότι είναι κρατικό, ότι ελέγχεται από το κράτος και μάλιστα ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Με συγχωρείτε, αλλά ταμείο επικουρικής ασφάλισης, πρόεδρος της κεφαλαίου αγοράς, μεγάλος προστάτης των εργαζομένων, πρόεδρος του ΑΣΕΠ και αυτός. Ίσως τον διορίζεται τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ και απορούμε τι θα κάνουν. Γενικός Διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους. Γιατί, τι τον θέλετε, γιατί τον βάζετε? Για να μετράει και να λέτε δεν έχει, γιατί η ανάπτυξη δεν πήγε καλά, το χρέος δεν είναι αυτόνι, το άλλο, αλλά θα βάρουμε χέρι και στα 8 δις μετά για να συμπληρώσουμε. Θα το χρηματοδοτείτε για 5 χρόνια και θα εξασφαλίσετε χρηματοδότηση, πόσα είναι, 56 δις, άλλοι λένε 80, για 40 χρόνια. Βέβαια λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Και λέτε λοιπόν ότι όλα είναι διασφαλισμένα. Μα γιατί βάζετε 3 κατηγορίες, αφού όλα είναι διασφαλισμένα? Κατηγορία πρώτη, χαμηλού ρίσκου, δεύτερη μεσαίου και τρίτου υψηλού. Και καλείτε τώρα τον εργαζόμενο να επιλέξει με βάση αυτά τα κριτήρια. Γιατί δεν τα βάζετε αυτά, αφού είναι διασφαλισμένος ότι θα δώσει τα λεφτά του και θα πάρει τη σύνταξή του και δεν και δεν και δεν, γιατί βάζετε αυτά? Γιατί δεν βάζετε ασυλία? Δηλαδή άμα τεινάξει στον αέρα το τέκα σας αύριο, την επικουρική ασφάλιση δεν φταίει κανένας? Φυσικά υπάρχει πολιτική ευθύνη, δεν το συζητάμε. Αν γίνει καμιά λαμογιά μεγάλη, και έχουν γίνει μέσα, γιατί το κεφάλαιο δεν διστάζει σε τίποτα, γιατί του βάζει τα ασυλία? Και λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει τζόγος, έλεγε ο κ. Σπανάκης, όπως έλεγε και ο υπουργός που απουσιάζει. Υπάρχει τζόγος. Να κερδίσει να χάσει, μάλιστα. Για να δούμε. Enron, Maxwell, στην Αγγλία. Χρεοκόπησαν και οι εργαζόμενοι δεν πήραν τίποτα. Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ΑΣΠΙΣ. Δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες. Να πούμε και συγκεκριμένα. 1 δις ευρώ είναι ο λογαριασμός από τις οφειλές που έχουν κληρονοτήσει το δημόσιο δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες που έκλεισαν ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τα τελευταία χρόνια. 300 εκατομμύρια εγνατία χρωστάει στον αέρα οι ασφαλισμένοι. ΑΣΠΙΣ, 170 εκατομμύρια. Διεθνής Ένωσης, Άστρα Ασφαλιστική, Γενική Ένωση κλπ. 42 ασφαλιστικές εταιρείες χτύπησαν κανόνι. Ναι ή όχι, αυτή είναι η διασφάλιση που τους δίνετε? Άλλωστε, τι να σας πω δηλαδή, δεν υποστηρίζετε για να κοροϊδέψετε τον κόσμο ούτε το πώς λειτουργεί το σύστημά σας. Ότι επενδύεις, κύριε, κύριε, μπορεί να χάσεις κιόλας. Τους λέτε ότι είσαι διασφαλισμένος. Να μην πούμε για πάρα πολλές άλλες. Τώρα τέλος, το τελευταίο είναι το επιχείρημα της γυρένσης του πληθυσμού. Το μεγάλο πρόβλημα που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και που χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα, σαν δικαιολογία για το τζογάρισμα των ασφαλιστικών εισφορών. Αλλά πώς είναι υποκρισία, αλήθεια? Την ίδια ώρα που λέει όλα αυτά και εκφράζει την αγωνία για τη γύρανση και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι συντάξεις, ρίχνουν τα μεροκάματα και μισθούς. Υπάρχουν στρατιές ανέργων. Ανακυκλώνουν την ανεργία, γενικεύουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Πώς λειτουργεί αυτό στην αγορά σας? Λειτουργεί στο να βγάζουν τεράστια κέρδη οι επιχειρηματίες και τα ασφαλιστικά ταμεία να μην μπορούν να αναπληρώσουν αυτά που πρέπει να αναπληρώσουν. Γιατί όλα τα υπόλοιπα μειώνονται. Ποιος βγαίνει κερδισμένος? Αυτή. Ποια είναι η λύση, πέρα από αυτά τα τερατώδη που έρχονται? Παράταση του εργασιακού βίου, λέει, σε χαμηλή απασχόληση μικρού ρίσκου. Γιατί πότε βρίσκουν κάτι κόλπα? Ποια είναι η πραγματικότητα? 20% των εργαζομένων που δουλεύουν είναι πάνω από 65 σε 72 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 15% πάνω από 72, δεν τρέπεστε, μιλάτε. Ποιο σύστημα, ποια δικαιοσύνη? Στο θάνατο δηλαδή θα πάρει τη σύνταξη? Τι μας λέτε τώρα? Για ποιο σύστημα μιλάτε και για όλα αυτά που λέγεται εδώ, τις αερολογίες? Πάνω από 72 χρονών άνθρωποι να αναγκάζονται να δουλεύουν, γιατί κανένας δεν πάει για χόμπι? Αυτά λέει. Και πρέπει να τα προωθήσουμε, λέει, και να δώσουμε και κίνητρα για να παραμένουν στην εργασία. Και επειδή μίλησε και για το Βενιζέλο κλπ, μου φαίνεται σε λίγο θα πάμε στον Κολοκοτρώνη. Το τι ήταν τότε. Ίδιες είναι οι δυνατότητες σήμερα της κοινωνίας με τις δυνατότητες που υπήρχαν παλιότερα?
πάει μπροστά ή πάει πίσω. Πλέμε 65-72 και μάλιστα έπεσε και η δικαιολογία ότι τότε ήταν, λέει, το μέσος όρος ζωής μικρότερος και γι' αυτό ήταν στα 65. Αυτή είναι. Αυτή είναι η γραμμή σας που είναι βάρβαρη, απάνθρωπη και τελειώνω με αυτό. Και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έχω ακόμα ένα λεπτό. Κάνετε μελέτες και προβολές διάφορες. Πώς θα διαμορφωθεί, μάλιστα μέχρι το 2100. Σοβαρολογείτε. Πήρε και δευτερολογία, κύριε Σιμή. Τέλειωσε. Α, έχω δευτερολογία. Θα σας δώσουμε μία συμβουλή πρώτον. Τα πράγματα δεν εξελίσσονται στην κοινωνία όπως θέλετε και όπως νομίζετε όλοι σας. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να μην έχει κρίσεις και μάλιστα μεγαλύτερες. Η κρίση είναι συστατικό στοιχείο και τον συνοδεύει όπως το καβούκι συνοδεύει τη χελώνα. Θα ξεσπάσουν και μεγαλύτερες κρίσεις. Είχαμε ένα δείγμα με αυτή εδώ, όπου τσακίστηκε όλος ο κόσμος. Δεύτερο, έχετε και από το μυαλό σας αφαιρεθεί. Νομίζετε ότι θα είναι γονιός. Έχετε ξεχάσει την κοινωνική ανατροπή, τον αγώνα των εργαζομένων, την κοινωνική επανάσταση που θα έρθει αργά ή γρήγορα, συσσωρεύεται μεγάλη καύσιμη ύλη. Δεν θα αντέξει πολύ το καζάνι. Θα σπάσει το καπάκι και τότε θα σας μείνουν εσάς οι προβολές. Εμείς αυτό λέμε στους εργαζόμενους. Ότι ήρθε η ώρα να πάρουν αυτό που τους αξίζει και που μπορούν σήμερα. Δεν είναι στο 17, παρότι στο 17 δόθηκαν τόσα. Να πάρουν την εξουσία σε ένα εργατικό κράτος με το σοσιαλισμό που μπορεί να εγγυηθεί και το έχει κάνει και σε πολύ δύσκολες εποχές ότι θα καλύψει όλες μα όλες τις ανθρώπινες ανάγκες. Αγώνας λοιπόν τώρα, αλλά με προοπτική. Σε διαφορετική περίπτωση, τι λέγαμε, στον καπιταλισμό ποτέ καμιά κατάκτηση δεν είναι βέβαια. Μας λέγατε γραφικούς και δογματικούς. Ήρθε η οικονομική κρίση να το αποδείξει. Έχουν εμπειρία εργαζόμενοι, ανεξάρτητα τι πάνε στην Κάλπικη. Μεγάλοι από όλα τα κόμματα βράζουν, εμείς τους λέμε στον δρόμο του αγώνα, και προοπτική. Προοπτική ανατροπής αυτού του συστήματος.